υπόθεση. Κατανοητών και σεβαστών ότι υπάρχουν ερωτήματα. Σίγουρα αυτά θα απαντηθούν από εσάς όταν θα βρίσκεστε στο δικαστήριο, που θα υπάρχει μια εκτενής αναφορά, ολοκληρωμένη αν θέλετε, για σκοπούς παρουσίασης του προσώπου στο δικαστήριο με την δήλωση του υπευθύνου των ανακρίσεων, που θα απαντηθούν το οποιαδήποτε ερωτήματα υπάρχουν. Η αστυνομία, εμείς έχουμε απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα και βεβαίως γι' αυτό και γίνεται αυτή η προσεκτική δουλειά. Και να παραλάβω ακόμα μια φορά, προς κάποιους που δεν είναι όλοι, για να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, γιατί μέσα στα πλαίσια της δικής μας της εργασίας μαζί σας, θεωρούμε ότι υπάρχει ο αλληλοσεβασμός στην παρουσίαση των γεγονότων και αυτό είναι σεβαστό. Δεν συμπεραίνεται όταν υπάρχει οποιαδήποτε δήλωση ή οποιαδήποτε ανάρτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα ή μια πληροφορία ότι αυτό ισχύει ή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από πλευράς της αστυνομίας. Ο ρόλος ο δικός μας είναι συγκεκριμένος. Και βεβαίως αυτό έγινε και προχωρούμε έχοντας υπόψη τους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή. Με την εργασία των μελών μας αυτής της ομάδας αρκετές ώρες. Έχοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι είχε αναφερθεί από την αρχή η λήψη των 100 και πλέον καταθέσεων δεν είναι μόνο οι καταθέσεις. Είναι και οι υπόλοιπες έρευνες που γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται προς διάφορες κατευθύνσεις, έχοντας υπόψη τις εξετάσεις σε διάφορες περιοχές, τις έρευνες, την εξέταση των τεκμηρίων και άλλα τα οποία προκύπτουν καθημερινά. Γιατί μέσα από τη διερεύνηση καθημερινά αλλάζουν και τα δεδομένα και υπάρχουν επιπρόσθετες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να τεκμηριώσει. Το σημαντικό είναι να τεκμηριώνονται τα οποιαδήποτε θέματα μέσα από μαρτυρίες. Και με βάση το γεγονός ότι δεν υπήρχε παραβίαση οποιασδήποτε πόρτας. Δεν έχω αναφέρει κάτι συγκεκριμένο. Αν εξετάσουμε το θέμα του 33χρονου. Έχω απαντήσει στο γενικότερο πλαίσιο και αυτή είναι η θέση μας. Το τι υπάρχει σε σχέση με αυτή την εξέλιξη. Ο κ. Ματσάκης έθεσε στις πρώτες του δηλώσεις, έθεσε εαυτό στη διάθεση της αστυνομίας να συνεργαστεί και να δώσει τα στοιχεία. Εσείς αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Εάν ο κ. Ματσάκης επιθυμεί να έρθει σε επαφή με τους ανακριτές με την αστυνομία, βεβαίως είναι πρόσωπο το οποίο γνωρίζεται με την αστυνομία και αυτό θα μπορεί να το πράξει. Αλλά έχω απαντήσει στο γενικότερο πλαίσιο. Σε σχέση γενικότερα στο θέμα αυτό το οποίο έχετε θέσει προηγουμένως. Πέραν του δεν υπάρχει κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά όμως θυσία στο δικαστήριο. Σε δύο λεπτά θα πάμε και στο Νεοκλίνιο Κλέος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε θυσία. Αρχίσουμε από το τελευταίο, Νικήτα, ότι το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα των ανακριτών για 8ήμερη κράτηση του υπόπτου. Πλέον οι ανακριτές αναμένεται να λάβουν δεκάδες καταθέσεις στις επόμενες ώρες, καταθέσεις οι οποίες σχετίζονται με τον 33χρονο. Να αναφέρω επίσης, Νικήτα, ότι σύμφωνα πάντα, και το τονίζουμε, σύμφωνα πάντα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου από τους ανακριτές, φαίνεται να υπάρχει στα χέρια των ανακριτών μαρτυρία ότι ο ύποπτος 33χρονος θεάθηκε στη σκηνή την προηγούμενη μέρα. Αυτό αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου πριν από λίγο από τον επικεφαλής των ανακρίσεων. Επίσης έγινε λόγος για σημειώσεις τις οποίες κρατούσε ο 33χρονος εδώ και αρκετόν καιρό. Σημειώσεις οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν εντός του οχήματός του, το οποίο ήδη έχει παραλυφθεί και βρίσκεται στα χέρια των ανακριτών, οι οποίοι και το εξετάζουν. Ενώ από ό,τι πληροφορούμαστε θα υπάρξει και αναγνωριστική παράταξη για να αναγνωριστεί από τον ανήλικο, από ό,τι φαίνεται, ο συλληφθέντας. Βάσει των όσων έχουν λεχθεί πάντα ενώπιον δικαστηρίου πριν από λίγο. Ναι. Να το τονίσουμε αυτό, Νικήτα. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα γίνει μια αναγνωριστική παράταξη από το 15χρονο γιο του ζεύγους και μοναδικό μάρτυρα των όσων έγιναν το ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί και φαίνεται πλέον ότι είναι θέμα ωρών να ληφθεί πλέον και η επίσημη πρώτη κατάθεση του 15χρονου για την οποία γίνεται πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται ότι όσα ακούστηκαν ενώπιον δικαστηρίου είναι αυτά που αναφέρθηκαν και από τον 15χρονο λίγα λεπτά μετά που έφτασε στη σκηνή η αστυνομία και πλέον αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία και η κατάθεση του 15χρονου η οποία όπως μαθαίνουμε τώρα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, άρα πάρουμε να από τα πράγματα από την αρχή και όταν έχουμε τον Νεοκλίνιο Κλέος θα πάμε και κοντά του. Ουσιαστικά
Έχουμε νέα δεδομένα για την όλη υπόθεση που συγκλονίζει το Παγκύπριο τις τελευταίες 7-8 μέρες.